Εδώ πέρα, επειδή ας εδώ πέρα τη φωτογραφία, έχει πέσει φίλτρο. Να φάνε και κότες πραγματικά. Παιδιά, ανέβαζα. Το καταλαβαίνετε, ήμουν από αυτές. Hashtag play, hashtag with, hashtag dog, hashtag puppy, hashtag cute, hashtag luna, hashtag happy. Πολλά πράγματα πάνε λάθος, παιδιά, με αυτό το Instagram, εγώ το έχω πει. Γιατί? Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνεις, είσαι καλά, είσαι καλά, είσαι καλά. Καλά είσαι. Εγώ σήμερα σκοπεύω να γίνω ρεζίλη. Βασικά, όχι ρεζίλη, είναι πράγμα το οποίο ήδη ξέρετε, δεν το συζητώ. Μπροστά σας, on camera, στο ολόκληρο το YouTube. Κάτσε να μπλεντάρω λίγο καλύτερα τη σκιά, γιατί έχει γίνει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, το σημερινό μας βιντεάκι έχει να κάνει με το Instagram. Τρελαίνεσαι, και εγώ τρελαίνομαι. Ωχ, φιλενάδα! Παιδιά, έχω πρόβλημα σήμερα, αλήθεια. Κάτι έχω πάθει και μάλλον έχω πάρει πάρα πολύ μεγάλη δόση ενέργειας. Καφέινης, ενέργειας, δεν ξέρω. Και τα δύο μαζί μάλλον. Νομίζω βλέπετε το λόγο. Για όποιον βλέπει πρώτη φορά βιντεάκι μου, hello, είμαι η Μαριάννα και μιλάω πάρα πολύ γρήγορα. Το ξέρω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό προς στιγμή. Στο σημερινό μας λοιπόν βιντεάκι, όπως είδατε και από τον τίτλο αυτού του βίντεο, θα σχολιάζω το Instagram μου. Και να ξέρετε, πραγματικά είμαι πάρα πολύ σαρκαστική με τον εαυτό μου. Με κάνω σκουπίδι. Μπορώ να με κάνω σκουπίδι. Πραγματικά μου σκουπίδι. Οπότε ετοιμαστείτε πραγματικά να κάνω σκουπίδι τον εαυτό μου. Θέλω πάρα πολύ να μου γράψετε από κάτω σχόλια. Η Μαρία να κάνει σκουπίδι τον εαυτό της για 10 λεπτά συνεχόμενα. Γιατί αυτό θα γίνει. Ήρθαμε λοιπόν σε αυτό το βίντεο για να σχολιάσουμε φωτογραφίες, ακόμα και story παλιότερα του Instagram μου. Άμα δεν με ακολουθείς στο Instagram, μπορείς να πας να με ακολουθήσεις τώρα. Το όνομά μου είναι εδώ πέρα κάτω δεξιά, Mariana GRFLD. Και η αλήθεια είναι ότι από τότε που έφτιαξε το Instagram, πες να έχω διαγράψει ελάχιστες φωτογραφίες από αυτές που είχαν βάσει. Πολύ παλιά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το βίντεο. Λοιπόν, το Instagram μου, το προφίλ μου είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε και έχω 846 δημοσιεύσεις. 846 φωτογραφίες. Το καταλαβαίνετε αυτό, το διανοείστε? Μιλάμε πάρα πολλές φωτογραφίες. Δεν έχω ιδέα ποια ήταν η πρώτη μου φωτογραφία που ανέβασα. Δεν θυμάμαι καν. Δεν θυμάμαι ούτε πότε έφτιαξα το Instagram, να σου πω την αλήθεια μου. Βασικά ψέματα, θυμάμαι. Ήμουν στο πρώτο έτος της σχολής που έφτιαξα το Instagram. Ήτανε ήδη trend το Instagram, οπότε κλασικά η Μαριάννα αργεί πάρα πολύ σε όλα αυτά. Προσπαθώ να πάω όσο πιο κάτω γίνεται στις φωτογραφίες, αλλά ξέρετε, αργεί να ανανεώσει 846 δημοσιεύσεις που έχω, λογικό. Και θέλω πάρα πολύ να ξεκινήσω με τις παλιότερες μου φωτογραφίες, γιατί θέλω να είμαι σκληρή με τον εαυτό μου. Και όπως σας είπα, θα είμαι πάρα πολύ σκληρός κριτής, γιατί πρέπει να είσαι ο σκληρότερος κριτής του εαυτού σου. Πρόβλημα. Και πόσο κάτω πρέπει να κατέβω πια, αμάν? Λοιπόν, παιδιά, πήγα στην πρώτη μου φωτογραφία, η οποία ήταν 24 Σεπτεμβρίου του 2014, πριν από 6 χρόνια. Σοκ. Η πρώτη φωτογραφία λοιπόν είναι πάρα πολύ καλλιτεχνική και πάρα πολύ artistic. Τη βλέπουμε εδώ πέρα. Φθινοπορεινά φύλλα και έχω βάλει και 3 hashtag. Μιλάμε τρομερή η Μαριάννα για πρώτο post στο Instagram να βάλει και hashtag. Οπότε ήμουν λίγο ενημερωμένη προφανώς για το Instagram ότι πρέπει να μπαίνουν hashtag. Hashtag streets, hashtag fall 2014, hashtag leaves. Το οποίο το leaves, πώς το έχω γράψει έτσι? Το leaves δεν είναι, ξέρεις, το ρήμα του φεύγω. Ούτε τα φύλλα δεν ήθελα να γράψω σωστά πως γράφονται, πραγματικά. Πρόβλημα. Μ' αρέσει που έχω κιόλας και 2 σχόλια από 2 τελείως άγνωστα άτομα, ούτε καν που τα ξέρω. Anyway, έχουμε και 42 likes. Μια χαρά είναι για πρώτη φωτογραφία, θαρώ. Η δεύτερη φωτογραφία όμως είναι αυτή που εξακολουθεί να είναι η αγαπημένη μου, νομίζω, σε όλο μου το Instagram. Είναι αυτή εδώ πέρα. Είναι το λουνάκι μου. Πόσο χρόνο είναι εδώ πέρα? 1-2 μηνών είναι, κάπου τόσο είναι. Η οποία, παιδιά, Λούνα, όταν την πήραμε, ήταν ένα διάολο. Δεν φαντάζεσαι που είχε βγάλει την ψυχή. Αλήθεια σου λέω. Όλο το βράδυ έκλαιγε. Την είχαμε στο μπαλκόνι, γιατί κατούραγε παντού. Και όλο το βράδυ έκλαιγε. Οπότε εγώ έβγαινα κάθε μία ώρα έξω για να τη χαϊδεύω και να την παρηγορώ, επειδή έκλαιγε. Να, και εγώ που την κακόμαθα έτσι. Και μ' άρεσε πάρα πολύ να την βάζω στα πόδια μου έτσι ανάσκελα και να τη χαϊδεύω την κυλίτσα και εδώ πέρα το στήθος. Ήταν πάρα πολύ γλυκούλα η Λούνα! Hashtag play, hashtag with, hashtag dog, hashtag puppy, hashtag cute, hashtag Luna, hashtag happy. Γιατί? Πραγματικά γιατί το έκανα αυτό στον εαυτό μου, μπορώ. Πολύ ωραία φωτογραφία, όμως πρέπει να το παραδεχτείτε τουλάχιστον. Φυσικά και έχω άπειρες φωτογραφίες με τη Λούνα από τότε. Εδώ η Λούνα μου δαγκώνει το δάχτυλο. Εδώ η Λούνα είναι αγκαλιά και έχει φωτά ύφο στο. Γλυκούλα μου. Εδώ τη Λούνα την έχω βγάλει βόλτα. Όπως καταλαβαίνεις, όλη μου ζωή ήταν η Λούνα, φυσικότατα. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ πέρα τι εστί αυτή η φωτογραφία.
Αυτή λοιπόν η φωτογραφία είναι άλλη μια πάρα πολύ καλλιτεχνική φωτογραφία της Μαριάννας, στην οποία βλέπετε πλήρως την έκταση της μύτης μου. Εν τω μεταξύ ήταν εποχή που δεν είχα καν αφέλειες, δηλαδή δεν είχα αφέλειες, το πρόσωπο μου δεν είχε αφέλειες, οπότε ήταν και ένα κούτελο από πάνω, έτσι το σκέπαζε. Όλα good όμως. Hashtag sunset, hashtag foldiglas 14, Greece, sky, sun, dreams. Ωραία hashtag είχα βάλει εκεί πέρα, πιο φυσιολογικά. Ήμασταν στην Πάρνηθα εκδρομή, φαντάσου εκδρομή με το σχολείο, ήμασταν στην Πάρνηθα και είχαμε βγάλει φωτογραφία. Okay. Εδώ βλέπουμε ένα άθλιο μανικιούρ που προσπάθησα να κάνω μόνη μου, το οποίο το ονόμασα κιόλας, πες το γαλλικό, αλλά με ένα twist που είχε εδώ πέρα μια γραμμούλα έτσι ροζ. Γελάω με τις ηλίθιες ικανότητές μου, ειλικρινά! Εν τω μεταξύ γράφω και tutorial. Ποιο είναι το tutorial? Και έχω κάνει και hashtag την Erendue, που ούτε καν που είχα χρησιμοποιήσει η Erendue εγώ. Πολλά πράγματα πάνε λάθος, παιδιά, με αυτό το Instagram, εγώ το έχω πει, αλλά τουλάχιστον δεν έχω διαγράψει καμία φωτογραφία. Μπορείτε να πάτε να τις δείτε όλες από την αρχή μέχρι το τέλος και να κράξετε ελεύθερα, πραγματικά. Εδώ πέρα βλέπουμε τι έτρωγε η μικρή Μαριάννα πριν από 6 χρόνια για πρωινό, μάλλον. Ναι, ωραία, μια χαρά. Ζεστή σοκολάτα για πρωινό, τι άλλο να θέλει κανείς. Εδώ πέρα βλέπουμε φυσικά την αγάπη μου για τα Adidas, τα Stan Smith, η οποία εξακολουθεί και υπάρχει και είναι πάρα πολύ έντονη και πάρα πολύ ενεργή. Είναι τόσο πολύ έντονη και τόσο πολύ ενεργή. Η αλήθεια είναι, παιδιά μου, αυτή, ότι δεν μπορώ χωρίς Adidas, Stan Smith. Είναι η τρέλα μου. Είσαι εσύ μια τρέλα μου και αμαρτία. Τώρα το μεταξύ μπήκα και είδα ορισμένα από τα story που ανέβασα. Γιατί όποιος έχει εταιρικό προφίλ έχει και αρχειοθέτηση στα story του. Και είναι ένα story που τις 23 Γενάρη 2017 νομίζω, που έχω ανεβάσει αυτό. Παιδιά, ανέβαζα δεγαμινιώτη, το καταλαβαίνετε. Ήμουν από αυτές που ανέβαζα δεγαμινιώτη. Παναγία μου, γελάω. Άλλο ένα σχετικά περίεργο story ήταν αυτό εδώ πέρα, στο οποίο υποτίθεται έχω κάνει ένα recreate το look της Nikki Tutorials. Είναι ένα βίντεο τέτοιο στο YouTube. Ακόμα υπάρχει από το βίντεο νομίζω στο YouTube. Είχα 62 συνδρομητές το 2018, του Φεβρουάριο 2018. 62 συνδρομητές. Κλαίω πάρα πολύ με αυτήν εδώ πέρα τη φωτογραφία. I'm a physiotherapist and don't keep calm. Μιλάμε πόσο basic μπορεί να ήμουνα. Πόσο basic. Εν τω μεταξύ τα πιο πολλά story μου κλασικά είναι story με καφέδες. Κούπα καφέ, ποτήρι καφέ, καφέ στο σπίτι, καφέ έξω. Μόνο καφέ έπινα, δεν έτρωγα εγώ, δεν έπινα τίποτα άλλο. Μάλλον. Μπορώ να πω ότι λατρεύω αυτό εδώ πέρα το story. Ακόμα αγγίζει την ψυχούλα μου αυτό εδώ πέρα το story. Γαλακτομπόρικο της μάνας μου είναι αυτό και η μάνα μου το κάνει. Δεν φαντάζεστε. Εδώ πέρα, παιδιά, αυτή η φωτογραφιούλα είναι τόσο πολύ cute. Είμαστε στο εξοχικό και είναι ένα κουνελάκι αυτό εδώ πέρα, πάρα πολύ μικρούλι. Το οποίο ήταν τόσο πολύ γλυκούλι και ήθελα οπωσδήποτε να μου βγάλουν φωτογραφία με αυτό το κουνελάκι. Οπότε γι' αυτό μπήκε και στο story, τέλος πάντων. Μετά προχωράμε σε άπειρες φωτογραφίες με τοπία από την Αμοργό. Τέλος πάντων, άπειρες όμως φωτογραφίες. Προσπαθώ να βρω έτσι τα πιο cringy για να μπορέσω να σας τα δείξω, έτσι. Α, έχω φτιάξει και ένα βιντεάκι εδώ πέρα με την Αμοργό. Φαινότανε τι creator, video creator, creator content θα ήμουν από τότε, ρε παιδιά. Τα σημάδια υπήρχανε, ρε παιδιά. Αχ, παραγέτσα μου. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε την πρώτη φωτογραφία που ανέβασα με το πρόσωπό μου ουσιαστικά να φαίνεται στο Instagram και είναι αυτή εδώ πέρα. Πώς να αντέξει ένας άνθρωπος ειλικρινά, πραγματικά τώρα, κοιτάξτε το πριν και το μετά. Τι! Ούτε εδώ πέρα είχα αφέλεια, στο μαλλί μου ήταν ισιωμένο και το έπαιζα έτσι πιο τύπου έξυπνη και ότι διαβαστηρή η γυναίκα που είχα βάλει το στυλό εδώ πέρα στο αυτί μου. Ωραία, Παναγία μου. Reading, physiology, great job. Great job, δεν το συζητώ, έτσι. Τόσο καλή δουλειά έκανα στο να διαβάζω που καθόμουν και έβαζα φωτογραφίες. Κλασικά μετά προχωράνε οι φωτογραφίες με τη Λούνα, εννοείται αυτό. Μιλάμε πόσες φωτογραφίες με τη Λούνα έχω βγάλει. Παιδιά, αυτή εδώ πέρα η φωτογραφία είναι μια φωτογραφία την οποία την είχα βγάλει με την εφαρμογή Ρετρικά. Ρετρικά. Τι θυμάται κανείς, παιδιά, αυτή την εφαρμογή? Πόσο παμπάλαιη! Το 2015 τη χρησιμοποιούσα και τη χρησιμοποιούσα συνέχεια, που σου είχε πάρα πολλά φίλτρα για να φαίνεσαι έτσι πιο ωραία, τέλος πάντων. Ήταν η περίοδος που είχα αρχίσει να βάφομαι, οπότε σου δείχνω κόκκινο κραγιονάκι, σου δείχνω λίγο σκιά στο πρόσωπο. Και οι αφέλειες μου εκεί πέρα ήταν κουρεμένες από professional, γι' αυτό τις βλέπεις τόσο πολύ ίσες και τώρα τις βλέπεις έτσι ένα χαλί μαύρο. Σας το είπα, παιδιά, θα με θάψω σήμερα όσο δεν πάει, σας το είπα. Εδώ πέρα βλέπω μια φωτογραφία την οποία την έβγαλε η κολλητή μου και...
Μπορώ να πω ότι μάλλον το δέντρο μου λέει κάποιον έκδοτο, γιατί δεν εξηγείται αλλιώς. Πάλι χρησιμοποιούσα την εφαρμογή ρέτρικα. Το δέντρο λοιπόν μου λέει πάρα πολλά ανέκδοτα και το βρίσκω πάρα πολύ αστείο και του την πέφτω μάλλον, δεν εξηγείται αλλιώς. By the way, και την τσάντα και το παντελόνι και την μπλούζα ακόμα την έχω, έτσι. Γενικά, από ό,τι βλέπω στο Instagram πιο παλιά, ανέβαζα πάρα πολλές φωτογραφίες με τοπία, με θάλασσες, με ουρανούς, πάρα πολλές τέτοιες. Μπράβο μου. Και ανέβαζα και πάρα πολλά φαγητά από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Γλυκά, δεξιά, αριστερά. Σοκολάτες, κρέπες, μιλάμε χαμός εδώ πέρα έχει γίνει, έτσι. Και αυτή η φωτογραφία μου αρέσει πάρα πολύ, πάλι μαζί με τη Λούνα. Καταλαβαίνετε, μια αγάπη και ένα έρωτα τέλος πάντων. Και εδώ πέρα βλέπουμε κλασικά πάρα πολλές φωτογραφίες με μπλε, γαλάζιους τόνους. Εδώ πέρα η Μαριάννα στην Αμοργό την έχει πάρει ο αέρας και από πίσω φαίνεται ο κόλος της Λούνας. Σοβαρά πράγματα και σωστά πράγματα γενικά. Ρε εσύ, πολλές φωτογραφίες έβγαζα τότε. Μιλάμε, κοίτα τι ωραία χρώματα του μπλε. Λες να ξανακάνω το Instagram μου έτσι με μπλε. Πολύ ωραίο είναι. Εδώ πέρα, όπως σας λέω, άλλο ένα αποτυχημένο illusion να βάλω και καλά το μοναστήρι στην Αμοργό ανάμεσα στα χέρια μου. Παιδιά, κοιτάξτε πόσο μακρύ μαλλί έχω σε αυτήν την πέτη φωτογραφία. Και επίσης, πόσο έντονα φαίνεται ότι έχω κάνει edit αυτή τη φωτογραφία στα χρώματα. Αλλά πολύ μακρύ μαλλί, ρε φίλε. Μακάρι να μπορούσα να ξαναμακρύνω τόσο πολύ το μαλλί μου. Τώρα δεν είμαι όνο μέχρι εδώ. Εδώ πέρα, παιδιά, είναι μια φωτογραφία που φαίνομαι πάρα πολύ γλυκούλα. Είναι. Κάναμε ένα μάθημα σε μια κλινική μαζί με τη σχολή και ξέρεις πρέπει να φοράμε τις ρόμπες μας, τις ιατρικές κτλ. Και φαίνομαι πάρα πολύ γλυκούλα. Μπράβο μου. Wow. Εδώ πέρα ξαφνικά το θέμα μου πάλι άλλαξε και μπήκε έτσι λίγο πιο ορεινό, σε γκρι και σκούρους τόνους και τέτοια πράγματα. Όπως βλέπετε, δεν μένω σταθερή ποτέ και σε τίποτα. Εδώ πέρα, παιδιά, σε αυτήν εδώ πέρα τη φωτογραφία έχει πέσει φίλτρο. Να φάνε και κότες, πραγματικά. Έχει πέσει πάρα πολύ φίλτρο. Καταρχήν, να δούμε όλοι, παρακαλώ πάρα πολύ, την κρεμάστρα η οποία υπήρχε πίσω στην ντουλάπα. Μου είχα βάλει ψεύτικη βλεφαρίδα, μου είχα αλλάξει το χρώμα των ματιών μου και ήταν ουσιαστικά πώς είναι τα φίλτρα του Snapchat που ανεβάζω story καμιά φορά, το ίδιο ακριβώς πράγμα σε φωτογραφία στο Instagram. Εδώ πέρα δεν ξέρω τι φάση και φορά αυτό το γυαλί, το οποίο είναι καταψεύτικο αυτό το γυαλί, έτσι δεν το συζητώ, το οποίο είναι και τεράστιο μπροστά στο πρόσωπό μου. Πώς έχω αλλάξει μετά από τόσα πολλά χρόνια, πραγματικά. Εδώ πέρα είναι μια φωτογραφία που με έχει βγάλει η κολλητή μου στην ΙΟ που είχαμε πάει για τρεις μέρες κάπου εκεί. Απλά μου αρέσει πάρα πολύ η φωτογραφία, δεν έχω κάτι κακό να πω. Ούτε επεξεργασία της έχω κάνει ούτε τίποτα, μου άρεσε πάρα πολύ. Έχω κάτι άλλο έτσι πολύ cringy, ρε παιδί μου. Πολύ cringy όμως θέλω να είναι. Πάρα πολύ cringy. Δεν βλέπω κάτι έτσι το χειρότερο τέλος πάντων από προηγούμενες φωτογραφίες. Θα πάω τώρα στις λίγο πιο πρόσφατες φωτογραφίες τέλος πάντων. Εδώ πέρα, παιδιά, οφείλω να ομολογήσω ότι έχω βγάλει πάρα πολλές φωτογραφίες γιατί είχα πάει στο εξωτερικό και ήταν πανέμορφα. Είχαμε περάσει πάρα πολύ ωραία γενικά εκείνη την περίοδο. Και μετά ξεκινήσανε τα make-up, οι make-up φωτογραφίες που έδειχνα έτσι λίγο το eye look, λίγο όλο μου το πρόσωπο. Βλέπετε εδώ πέρα πολλές φωτογραφίες. Αχ, παιδιά, και αυτή η φωτογραφία μου αρέσει πάρα πολύ. Αν και δεν την έχω βγάλει εγώ, είναι αυτή εδώ πέρα. Είμαστε στη Μήλο μαζί με το λεγάμενο και έβγαζα φωτογραφίες με τη φωτογραφική το ηλιοβασίλεμα και εκείνος με έβγαζε και ήταν πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Και έχει πολύ καλό χέρι φωτογράφο του άνθρωπο, ειλικρινά. Εδώ πέρα βλέπουμε την Μαριάννα καπετάνισσα, τύπου καπετάνισσα, wannabe καπετάνισσα βασικά. Ο λαιμός μου, που με έτσι και καλά. Είναι πάνω στα κύματα. Αυτή εδώ πέρα η φωτογραφία του μεταξύ, νομίζω είναι η αγαπημένη μου φωτογραφία που έχω μαζί του, είναι αυτή εδώ πέρα. Που είμαστε στην Ρουμανία, στο Βουκουρέστι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω αυτό ήταν παιδιά το βίντεο. Θέλω πάρα πολύ από κάτω να μου πείτε τη γνώμη σας για το σημερινό βιντεάκι και να μου πείτε και τη γνώμη σας και γιατί όχι να σχολιάσετε και εσείς το δικό μου Instagram και φωτογραφίες που σας έδειξα εδώ πέρα να πούμε. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Μέχρι την επόμενη φορά να κάνετε το που σας αρέσει εσένα και μόνο εσένα. Και θα τα πούμε πολύ σύντομα. Φιλάκια! Και να θυμάστε, παιδιά, οι φωτογραφίες του Instagram μένουν για πάντα. Γεια!